Παράκλητος το πνεύμα της αληθείας, θα διαβάσουμε τη σελίδα 963, το κεφάλαιο Δέλτα από τις πράξεις των Αποστόλων. Σελίδα 963, κεφάλαιο Δέλτα από τις πράξεις των Αποστόλων. Ενώ δε αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήρθαν επ' αυτούς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι αγανακτούντες, διότι εδίδασκον τον λαόν και κήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση. Και επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξη έως της αύριον, διότι ήδη ήτο εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν και έγινεν ο αριθμός των ανδρών έως 5.000, γιατί επ' αύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων διαπίας δυνάμεως ή διαπίου ονόματος επράξατε τούτο εσείς. Τότε ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον διευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, διαπίας δυνάμεως ούτως ιετρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος ο εξουθενωθής ηφημών των οικοδομούντων ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενούς άλλου ισοτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν. Θεωρούντες δε την παρησίαν του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτες, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε των άνθρωπων τεν θεραπευμένων, ιστάμενων με ταυτόν δεν είχαν ουδέν να αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθωσιν έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες ότι τι θέλομεν κάμει εις τους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστό θαύμα είναι φανερόν εις πάντας τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δι' δυνάμεθα να αρνηθόμεν τούτο. Αλλά δια να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας απειλήσομεν αυτούς αυστηρός να μην λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηθένα διδάσκωσιν εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και ο Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων, είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούμεν εσάς μάλλον παρά των Θεών, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μιλαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς απέλυσαν μη ευρίσκοντες το πώς να τιμωρήσω συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον το Θεόν δια το γεγονός. Επειδή ο άνθρωπος στον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήρθαν προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεόν και είπαν, «Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός ως τις έκαμε στον ουρανόν και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, ως τις είπας δια στόματος Δαβίδ του δούλου σου, δια τι εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια και παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού, διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας Ρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμος όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τα σαπηλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσει τον λόγο σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνον τη χείρα σου εις θεραπείαν
και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Σου, του Αγίου Παιδός Σου Ιησού. Μετά την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν των λόγων του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή το μία και ουδέ εις έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ή το επί πάντας αυτούς επειδή ουδέ ή το τις μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζετο εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο υπονομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός Παρηγορίας, Λεβίτης Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Αμήν. Λίγες μέρες μετά την Πεντηκοστή ημέρα, όπου δια του Ιησού Χριστού εξεπληρώθη η επαγγελία του Πατρός προς τους ανθρώπους που όχι μόνο δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν, αλλά και εγνώρισαν Αυτόν Ανεστημένο και δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού ο Πατέρας αναγέννησε, και όχι μόνο αυτό, αλλά έμειναν μέχρι τέλους πιστοί στα λόγια Του, προσμένοντας μη απομακρυνόμενοι από την Ιερουσαλήμ επάνω στο ανώγιο της Πεντηκοστής, προσμένοντας την επαγγελία του Πατρός, η οποία ήλθε ουχή μετά πολλά ταύτας ημέρας κατά το λόγο του Κυρίου, επί πάντας όσους απέμειναν με πίστη, προσμένοντες την έλευση του Ιησού Χριστού και την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, την οποία δεν εγνώριζαν πώς θα γινόταν, αλλά γνώρισαν εκ πείρας. Διαπίστεως πρόσμεναν και εκ πείρας εγνώριζαν. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν κρυμμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τώρα γεμάτη δύναμη εκήρυταν στο Ιερό κάθε μέρα περί της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ερμηνεύοντας μέσα από τις γραφές ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο ερχόμενος, τον οποίον ο Πατέρας απέστειλε όχι για να ελευθερώσει τον Ισραήλ από τους Ρωμαίους κατακτητές, αλλά για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τον μέγα κατακτητή και δυνάστη των ανθρώπων, το διάβολο και το σατανά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όταν βρέθηκαν σε έναν εκγενετής χολό, ο οποίος του ζήτησε ελεημοσύνη, πληστής Πνεύματος Αγίου ο Πέτρος, και όχι με ιδίαν δύναμη, όχι με τη δική του δύναμη, αλλά εν το ονόματι του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τόλμησε, γιατί δεν μπορεί κανείς να τολμήσει να πει αυτό εάν δεν υπάρχει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα του, λέγοντας «Χρυσίων και αργύριων εγώ δεν έχω, αλλά ό,τι έχω τούτο σου δίνω, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Και ο εκγενετής τυφλός, που εδώ που τα πόδια του ήσαν εντελώς αδύναμα, μετεμορφώθη το σώμα του και άρχισε να περπατάει και να πηδάει και να δοξάζει το Θεό. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε «Αν δεν δείτε θαύματα, δεν θα πιστέψετε». Και πράγματι εκείνη την ημέρα πίστεψαν στο κήρυγμα του Πέτρου που επακολούθησε όταν τον ρώταγαν πώς έγινε αυτό και δια ποιο ονόματος, πίστησαν και επίστεψαν εν συνόλο, όπως λέει η Γραφή, 5.000 άνδρες
χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά που ακολουθούσαν αυτούς. Όμως, το κήρυγμα του Ευαγγελίου δια Πνεύματος Αγίου έχει πάντοτε εχθρούς. Πάντοτε. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου με ανθρώπινη δύναμη σπάνια έχει εχθρούς. Γιατί αυτό το οποίο ενοχλεί το διάβολο δεν είναι μία διάλεξη χριστιανική ή θρησκευτική, αλλά ένα κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου όπου συντρίβει τις καρδιές των ανθρώπων και δέχονται και αποδέχονται τον Ιησού Χριστόν και σώζονται. Γι' αυτό βλέποντας αυτή την αίρεση των Αζωραίων να εξαπλώνεται από 120 άντρες και γυναίκες, 3.000 μόνο άντρες και 5.000 μόνο άντρες, βλέποντας ιερείς, ο στρατηγός, οι Σαδουκαίοι και οι άρχοντες, αγανάκτησαν γιατί τους άκουσαν να διδάσκουν τον λαόν και να κηρύττουν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δια του Ιησού Χριστού την εκ νεκρών Ανάσταση, επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και τους έθεσαν στη φυλακή για την επόμενη μέρα, γιατί ήταν ήδη απόγευμα βράδυ. Την επόμενη μέρα μαζεύτηκαν όλοι. Όλοι οι ανώτεροι θρησκευτικοί ηγέτες, γιατί από εκεί ξεκινάει ο διαγμός, από τους θρησκευτικούς ηγέτες και από τις θρησκείες τις ανθρώπινες. Ο Άννας, ο Καϊάφας, ο Ιωάννης, ο Αλέξανδρος και όλοι όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερετικού, τους έστησαν εις το μέσον και απειλητικά τους ρώτησαν: «Πέστε μας δια ποίας δυνάμεως ή δια ποίου ονόματος επράξατε τούτο εσείς?» Και ο Παύλος, όχι ο φοβισμένος που πριν από λίγες μέρες, πριν 50-60 μέρες, όταν είχαν συλλάβει τον Χριστό μπροστά σε μία δούλη, όταν το ρώτησαν ότι «και εσύ είσαι από τους Γαλιλαίους», αρνήθηκε με φόβο και με τρόμο, με όρκους, ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Ιησού τον Ναζωραίο. Τώρα, καθώς είχε βεβαιώσει ο Ιησούς Χριστός τους μαθητάς λέγοντας ότι θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας και τότε θα έχετε την ικανότητα να κηρύτετε με δύναμη και στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία την Ανάσταση του Χριστού, με δύναμη πίστεως, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού, ομολόγησε τον Ιησού Χριστόν λέγοντας ότι το θαύμα για το οποίο μας κατηγορείτε έγινε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, αλλά ο Θεός ανέστησε και του οποίου, της Αναστάσεως του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Και επιπλέον είπε και τη μοναδική αυτή αλήθεια, ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο από τον Θεό υπό των ουρανών μεταξύ του των ανθρώπων, δια του οποίου μπορούμε και πρέπει εμείς να σωθούμε. Ακούσαντες τα λόγια αυτά και αναγνωρίσαντες ότι αυτοί οι γραμματείς, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, αναγνωρίσαντες ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήσαν εκ των ακολούθων του Ιησού, αλλά δεν ήσαν παρά μόνο αγράμματοι και ιδιώτες, αποφάσισαν να τους απειλήσουν για να σταματήσουν να κηρύττουν για το όνομα αυτό. Όμως ο Απόστολος Πέτρος και πάλι είπε κάτι το πολύ σημαντικό, λέγοντας ότι κρίνατε εσείς, εάν είναι πρέπον, να ακούσουμε και να υπακούσουμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού Χριστόν και της Αναστάσεως του οποίου εμείς είμαστε μάρτυρες. Μη έχοντας να πούν τίποτα άλλο, απείλησαν με σκληρό τρόπο και με άγριο τρόπο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε λίγο άρχισε και ο διωγμός στην Εκκλησία με αποκορύφωμα τον θάνατο του πρωτομάρτυρα Στεφάνου.
Στην πρώτη στις πρώτες λοιπόν σκληρές απειλές, οι μαθητές αντέδρασαν με το να πλησιάσουν τους οικείους, τους αδελφούς τους, τους οικείους της πίστεως, να τους ενημερώσουν και μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αδυναμία έκαναν αυτό το οποίο γνώριζαν ότι μπορούσαν και έπρεπε να κάνουν. Γονάτισαν και προσευχήθηκαν στο Θεό. Γιατί ήξεραν ότι ο Δαβίδ ομολογούσε δια Πνεύματος Αγίου ότι κοιτάζω στα όρη πότε θέλει ελθεί η βοήθειά μου, αλλά η βοήθειά μου έρχεται μόνο από του Κυρίου, των δυνάμεων του Πίσαντος στον ουρανό και τη γη. Σκεφτείτε λοιπόν μια μικρή ομάδα 120 ανθρώπων που ξαφνικά έγιναν 3.000 μόνο οι άντρες, 5.000 μόνο οι άντρες, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες πλησίασαν περίπου τις 10, 15, 20.000 μαζί με τα παιδιά, αλλά όμως φτωχοί, ασήμαντοι, χωρίς δυνάμεις να έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις και των Ρωμαίων, αλλά ιδιαιτέρως και των αρχιερέων, των γραμματέων, των φαρισαίων που επηρέαζαν όλο το λαό και ξεσήκωναν το λαό εναντίον τους. Βοήθεια από κανέναν. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να το καταλάβουμε καλά. Βοήθεια ο χριστιανός δεν έχει, δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να ελπίζει από κανέναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένας μέσα από τον κόσμο αυτό που να θέλει να σε βοηθήσει ή που να μπορεί να σε βοηθήσει. Βεβαίως είναι γραμμένο μεταξύ των βοηθούντων με είναι ο Κύριος και πράγματι εκτός από αυτούς που ο Θεός ξεσηκώνει αδιεγείρει τις καρδιές τους για να βοηθήσουν τους χριστιανούς. Αλλά βοήθεια μην περιμένεις ποτέ από κανέναν άνθρωπο. Βοηθός του χριστιανού είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Βοηθός, γιατρός, σωτήρας, ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος είναι μόνο ο Θεός. Και μόνο όταν ο άνθρωπος πάψει να στρέφει τα βλέμματά του σε ανθρώπους, οποιουσδήποτε ανθρώπους, με οποιασδήποτε δυνάμεις, με οποιασδήποτε ικανότητες, μόνο τον άνθρωπος πάρει το βλέμμα του από οποιαδήποτε ανθρώπινη δύναμη, τότε θα ελπίζει πραγματικά μόνο στο Χριστό, θα περιμένει μόνο από το Χριστό και τότε ο Χριστός θα είναι βοήθεια ετοιμοτάτη και ευλογών θα τον ευλογήσει. Η ελπίδα μας μόνο στο Χριστό. Η βοήθειά μας έρχεται μόνο από τον Κύριο των δυνάμεων που επίησε τον ουρανό και τη γη. Αυτό η νεαρά τότε εκκλησία το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά. Παντού υπάρχουν εχθροί. Παντού υπάρχουν κατήγοροι. Παντού υπάρχουν ενάντιοι. Γιατί ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Αλλά για να υπάρξει βοήθεια αληθινή και πραγματική, όχι μόνο η Εκκλησία, ο χριστιανός, η χριστιανική οικογένεια πρέπει να ελπίζει στο Θεό, γιατί αν ελπίζει οπουδήποτε αλλού θα απογοητευθεί και θα βρεθεί σε μεγάλα διέξοδα. Θα απελπιστεί εν τέλει. Μόνο λοιπόν η ελπίδα μας όταν είναι στηριγμένη σε ένα όνομα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε η βοήθεια του Θεού θα είναι πραγματικά ένδοξη. Θα είναι πραγματικά μεγάλη η βοήθεια του Θεού. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, με μεγάλη προσοχή να φυλάμε με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά μας. Με τα πάσης φυλάξεως στην καρδιά μας. Μην πέσουμε στην παγίδα αυτή.
η οποία είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη παγίδα. Να στρέψουμε τα βλέμματά μας, να στρέψουμε την καρδιά μας σε ανθρώπους. Γιατί η βοήθεια θα είναι και περιορισμένη, εάν υπάρξει, αλλά και θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Η βοήθειά μας λοιπόν έρχεται μόνο από του Κυρίου των Δυνάμεων. Η νεαρά αυτή τότε εκκλησία το είχε καταλάβει, το ήξερε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και όταν άκουσε τους στήλους της εκκλησίας, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, τους Αποστόλους που ο Θεός είχε εκλέξει, δεν είπαν να τους βοηθήσουμε, να τους κρύψουμε, δεν είπαν να φυλαχτούμε, δεν σκέφτηκαν να περιμένουμε, αλλά είπαν η αποστολή μας και το έργο μας είναι να συνεχίσουμε, να κηρύττουμε, να ομολογούμε, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στον πρώτο διωγμό, στην πρώτη αποτυχία του, κρύβει το Χριστό, χάνει την ευκαιρία να δοξαστεί ο Χριστός και να τον υψώσει ο Χριστός. Ωραίο το πνεύμα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και των πρώτων ημερών. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό για να κρυφτούμε, χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό για να κηρύξουμε ακόμη πιο έντονα το όνομα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Και στην προσευχή τους αυτή, η οποία ήταν καρδίας και το αίτημά τους ήταν, θα τολμούσα να πω, συγκλονιστικό και πέραν από το ανθρώπινο. «Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσε στους δούλους σου μεγαλύτερη παρησία για να κηρύττουν το λόγο σου». Και όχι μόνο αυτό, αλλά δώσε και στους δούλους σου δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου, ώστε το κήρυγμα του Ευαγγελίου να γίνεται με συμμαρτυρία θεραπείας, σημείων και τεραστίων δια του, του ονόματος του Αγίου σου Παιδός. Μία προσευχή που σπάνια άνθρωπος του Θεού σκέφτεται να κάνει. Προσευχή η δική μας είναι βόηθα μας, κρύψε μας, φύλαξέ μας, προστάτευσέ μας, δώσε μας σοφία πώς να πολιτευόμαστε, δώσε μας σύνεση πώς να περπατάμε. Προσευχή όμως των Αγίων αυτών ανθρώπων των λίγων ημερών ήταν: «Κύριε, δώσε στους δούλους σου δύναμη να συνεχίσουν το έργο τους και την αποστολή που εσύ τους έδωσες». Δεν άρχισαν να εργάζονται και μετά εσύρθησαν εις τα οπίσω. Και είπαν: «Ω, τώρα δεν μπορώ εγώ». Αλλά ξεκίνησαν και ζήτησαν δύναμη για να συνεχίσουν πιο έντονα. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο άλλος είναι χριστιανούλης. Ο άλλος είναι παιδάκι. Δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει Ιησούς Χριστός, τι σημαίνει Πατέρας Ουράνιος και τι σημαίνει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Όχι μόνο δεν έχει καταλάβει, αλλά και σειρώμενος εις τα οπίσω δεν ευαρεστεί το Θεό, γιατί σύρονται εις απώλειαν αυτοί. Ενώ ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι δεν είμεθα εμείς εκ των σειρωμένων εις τα οπίσω, αλλά είμεθα εξ αυτών που προχωράμε, αλλά όχι με τη δική μας δύναμη, με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σε αυτή την προσευχή δεν είναι δυνατόν να μην απαντήσει με ένδοξο τρόπο ο Χριστός: «Εσύσθη ο τόπος, σεισμός πνευματικός, κουνιόντουσαν τα θεμέλια,
αλλά δεν ήταν ένας σεισμός σαν τους άλλους που ήξεραν, αλλά ήταν ένας σεισμός μοναδικός. Εσύστη ο τόπος και άπαντες επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως. Και όλη η Εκκλησία πια, όχι μόνο οι 120 και οι 3.000 και οι 5.000 και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσευχή, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου. Τώρα πια η Εκκλησία δεν είναι μια εκκλησίτσα, αλλά είναι μια εκκλησία αποστολική, όπου του πλήθους των πιστευόντων η καρδία και η ψυχή ή το μία και με τα μεγάλης δυνάμεως απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού και χάρις μεγάλη ήταν πάνω σε όλους αυτούς και ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους εις την Εκκλησία, γέμισε ο Θεός την καρδιά τους με αγάπη, καθώς η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες των ανθρώπων δια Πνεύματος Αγίου, ώστε βλέποντας τη φτώχεια μέσα στην Εκκλησία της Ιερουσαλήμ, τη μεγάλη φτώχεια που ήλθε και θα έρθει και θα χειροτερέψει στα χρόνια που θα επέλθουνε, που θα συνεχίσουνε, ώστε και η πίστης είχε έργα και η αγάπη είχε θυσία, αλλά και η ελπίδα είχε χαρά μεγάλη. Μια εκκλησία αληθινή, όπου δοξαζόταν ο Χριστός και συμμαρτυρούσε ο Χριστός με τα επακολουθούντα θαύματα, και όλα αυτά στην πραγματικότητα άρχισαν αυτή η αναβάθμιση της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, που ξεκίνησε με το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου του Πέτρου, του Αποστόλου Πέτρου, όπου πρόσθεσε εκείνη την ημέρα στο κήρυγμα του Πέτρου ο Κύριος 3.000 ψυχές. Η μεγάλη αναβάθμιση, η πραγματική αναζωπήρωση της Εκκλησίας είναι σαν αποτέλεσμα της προσευχής όλης της Εκκλησίας, όχι αμυντικής προσευχής, φύλαξέ μας, βοήθησέ μας, αλλά επιθετικότατης προσευχής, δώσε δύναμη να κηρύξουν με πιο μεγάλη παρησία και με δυνάμεις Πνεύματος Αγίου η δούλη σου το όνομα του Χριστού και την Ανάσταση του Χριστού. Χαρακτηριστικό χρονικό σημείο πλήρους αναβάθμισης και μεγάλης εξουσίας στην Εκκλησία. Και η συνέχεια, αδερφοί, ήταν ο Θεός πια να είναι δυνατός όχι μόνο με ευλογίες, αλλά και με κρίση. Απεκαλύφθη όχι μόνο ότι ήταν Θεός δυνάμεος, ο Ιησούς Χριστός, αλλά και πυρ καταναλύσκων, ώστε τις επόμενες ημέρες, ενώ όλοι με γεμάτη την καρδιά τους από αγάπη πουλούσαν τα υπάρχοντά τους για να τα μοιράζουν στους φτωχούς, δίδοντάς τους στους τα πόδια των Αποστόλων, το οποίο διεδόθηκε αυτό, βρέθηκε κάποιος άνθρωπος, δεν λέει μαθητής, δεν λέει χριστιανός, κάποιος άνθρωπος, ο Ανανίας, μετά της γυναικός του Σαπφύρας, ο οποίος σκέφτηκε ότι να η ευκαιρία να εκμεταλλευθώ αυτούς τους χαζούς, να απολαμβάνω την αγάπη τους, την προσφορά τους, αλλά και τα υλικά τους αγαθά που τόσο άφθονα ο Θεός πρόσθεται μέσα στους φτωχούς αυτής της Εκκλησίας. Και έτσι συνεννοήθηκαν με τη γυναίκα του τη Ζαπφύρα και είπαν, έχουμε ένα χωραφάκι, θα το πουλήσουμε, θα κρατήσουμε τα μισά, τα άλλα μισά θα τα δώσουμε και με τα μισά που θα δώσουμε θα απολαμβάνουμε
όλα όσα προσφέρουν αυτοί οι χαζοί, οι πολλοί, γιατί πια είχαν γίνει 15-20 χιλιάδες και περισσότεροι ίσως, γιατί κάθε μέρα πρόσθεται ο Κύριος σωζωμένος στην Εκκλησία, θα απολαμβάνουμε όλα όσα απολαμβάνουν αυτοί μέσα. Και δεν φοβήθηκαν το Θεό και δεν εντράπηκαν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Θεός έκρινε ότι είναι σφόδρα ασεβής. Αλλά μέσα σε μια τέτοια εκκλησία, όπου πραγματικά υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όλοι ήσαν πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, οι πονηριές οι ανθρώπινες δεν στέκουνε. Γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία, όπως είπαμε, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, που είναι σωτήρας και λυτρωτής, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων. Όταν λοιπόν πλησίασαν με τα μισά χρήματα και τα έδωσαν στον Πέτρο, ο Πέτρος πληστής Πνεύματος Αγίου, με αποκάλυψη Πνεύματος Αγίου, πήρε ο Θεός το στόμα του και τους είπε γιατί εγέμισε, και μάλιστα ήταν μόνο ο Ανανίας, γιατί εγέμισε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευστείς σε εμάς τους ανθρώπους πια, γιατί οι άνθρωποι πια έχουν εξαφανιστεί μπροστά στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνθρωποι έχουν μικρύνει όπως θέλει ο Θεός. Όπως έλεγε και ο Ιωάννης, εγώ πρέπει να μικραίνω, αυτός δεν πρέπει να μεγαλώνει. Και ο Χριστός μεγαλώνει μέσα στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία μας, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με προφητικό λοιπόν λόγο, ο Απόστολος Πέτρος, γνωρίζοντας την καρδιά του Ανανία, όχι ο Πέτρος, ο Χριστός, αποκάλυψε ότι εψεύστης, όχι στους ανθρώπους, αλλά στο Πνεύμα το Άγιο. Και κράτησες από την τιμή που πούλησες το χωράβι σου. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί είπες ψέματα? Δεν ήταν στην εξουσία σου να κρατήσεις όλο το ποσό της τιμής της πώλησης? Δεν ήταν στην εξουσία σου να δώσεις όσο θέλεις? Γιατί εψεύστησες το Πνεύμα το Άγιο, θέλοντας να φανείς ότι είσαι πολύ καλός και ότι τα δώσες όλα? Γιατί ο διάβολος γέμισε την καρδιά σου με αυτό το πνεύμα της υποκρισίας και του ψεύδους? Και όταν άκουσε τα λόγια αυτά του Αποστόλου Πέτρου, ο Ανανίας έπεσε κάτω νεκρός. Γιατί? Με το Θεό κανείς δεν μπορεί να παίξει, αλλά ιδιαιτέρως με το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί κανείς να αστειευτεί ή να παίξει ή να ψευστεί. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε κάτι το μοναδικό, ότι όποιος βλασφημίσει τον Πατέρα συγχωρείται, όποιος βλασφημίσει τον Υιόν συγχωρείται, όποιος όμως βλασφημίσει το Πνεύμα το Άγιο δεν συγχωρείται εις τον αιώνα. Το Πνεύμα το Άγιο είναι εκλεκτό, το Πνεύμα της αληθείας. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην Εκκλησία είναι ο Κύριος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι τα πάντα εν πάση μέσα στην Εκκλησία. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία Θεού. Δεν υπάρχει δύναμης. Με το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται ο Πατέρας δια του Ιησού Χριστού. Και έπεσε φόβος μέγας μέσα στην Εκκλησία, φόβος Θεού. Άλλαξε η νοοτροπία της Εκκλησίας. Άλλαξε η νοοτροπία των έξω που φοβόντουσαν να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Και μην ξεχνάμε, αυτό ήταν αποτέλεσμα της δεήσεως των μαθητών, όχι της αμυντικής
αλλά της απολύτως επιθετικής. Γιατί υπάρχει προσευχή αμυντική και φοβισμένη, αλλά υπάρχει και προσευχή με Πνεύματος Αγίου, επιθετική, την οποία τρέμει ο διάβολος και δοξάζεται ο Χριστός. Σε λίγο ήλθε και η γυναίκα του Ανανία, σύμφωνη και αυτή κατά πάντα. Και ο Πέτρος, όταν την είδε μετά περίπου 3 ώρες, τη ρώτησε, «Πες μου, δια τόσων επουλήσατε πράγματι των αγρών?» Και η καημένη αυτή, μη γνωρίζουσα, είπε, «Ναι, ναι, δια τόσων». Και έπεσε και αυτή στην παγίδα και είπε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Εψεύστη στο Πνεύμα το Άγιο. Μέσα στην Εκκλησία φοβόμαστε το Θεό. Μέσα στην Εκκλησία τρέμουμε το Λόγο του Θεού. Και έτσι πρέπει. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι το κάτι άλλο. Μη σκεφτούμε ποτέ να πούμε κάτι που να λυπεί το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν συνέπειες. Συνέπειες σοβαρές. Ποτέ μην ηρωνευθούμε. Ποτέ να μην σκεφτούμε αρνητικά για το Πνεύμα το Άγιο και για τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου και για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Και πρέπει από τώρα να εκπαιδευόμεθα εις τον φόβο του Θεού και εις το συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Γιατί όταν θα έρθει ο καιρός και ήδη έφτασε που θα αναβαθμίσει ο Χριστός στην Εκκλησία Του για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, όχι ψευδοδιδασκαλίες, αιρέσεις και ετεροδιδασκαλίες. Όταν θα αναβαθμίσει ο Κύριος στην Εκκλησία Του για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη, ώστε να έρθει το τέλος, τότε πρέπει να είναι έτοιμη η καρδιά μας με φόβο Θεού, με τρόμο στο Λόγο Του, αλλά και με ιδιαίτερη φροντίδα και προσευχή στα πνευματικά και εν γέννη στα του Πνεύματος του Αγίου. Από τώρα να ετοιμαζόμαστε, αδερφοί. Μη μιλάμε με επιπολαιότητα, μη μιλάμε με ελαφρότητα, και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, ας το αφήνουμε και ας φεύγουμε. Να προσέχουμε την καρδιά μας και τις σκέψεις μας, γιατί ο Θεός τα γνωρίζει όλα. Και να προσέχουμε τον αγιασμό μας και την καθαρότητά μας. Και έπεσε παρευθύς εις τους πόδας αυτού και η γυναίκα και εξεψύχησε. Και έπεσε φόβος μεγάλος σε όλη την εκκλησία και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα μέσα και έξω από την εκκλησία, ώστε πολλά σημεία και τέρατα εγίνοντο το λαό διαχειρών των Αποστόλων και οι μαθητές ήσαν όλοι ομοθυμαδών στο Λόγο του Θεού και στις προσευχές και στη δοξολογία του Πνεύματος του Αγίου. Και κανένας εκ των λοιπόν δεν τολμούσε να προσκοληθεί εις αυτούς και ο λαός εμεγάλινεν όλους αυτούς. Κανένας εκ των λοιπόν δεν μπορούσε να προσκοληθεί. Μα κανένας δεν μπορούσε να προσκοληθεί. Αυτό είναι αναβάθμιση της Εκκλησίας. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαστε, δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω, αλλά είμαστε πολύ ελαφρείς, light, λένε οι Αμερικάνοι χριστιανοί.
πολύ απαλή. Είμαστε σε κατάσταση που ο Θεός βοηθάει. Ο Θεός ανέχεται. Δεν θα είμαστε όμως για πολύ έτσι. Δεν θα είμαστε για πολύ έτσι. Γι' αυτό τώρα πρέπει να εκπαιδευόμαστε στο σπίτι μας. Τι ακούμε, τι λέμε. Προσέχετε, λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε τι ακούετε. Πώς ακούετε. Προσέχετε τι λέτε. Όλα τα ακούει ο Θεός. Όλα τα γνωρίζει ο Θεός. Όλα τα ξέρει ο Θεός. Βλέπετε ότι πλέον έχουμε φτάσει σε απόλυτα αδιέξοδα παντού. Στην Ελλάδα υπάρχει και θα υπάρξει μεγαλύτερη φτώχεια. Γλιτώσαμε βέβαια το θάνατο. Αλλά δύσκολες μέρες έρχονται μπροστά μας. Απρόβλεπτα και απρόβλεπτες. Η Ελλάδα έχει γίνει το κέντρο της γης. Όλοι για την Ελλάδα μιλάνε, τουλάχιστον ο δυτικός κόσμος. Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Ασία, Κίνα. Απίστευτο. Απίστευτο, μοναδικό. Είναι το 2% της Ευρώπης και μας βοηθήσανε για να μην γκρεμίσει η Ευρώπη. Είναι το 0,1%, 1 στα 1000 στον παγκόσμιο πλούτο. Και όλοι στρέψανε το βλέμμα τους στην Ελλάδα. Αλλά άκουσα και το μοναδικό. Ο Πάπας εξέδωσε γραμμένο κείμενο ζητώντας από τους μεγάλους να συγκροτήσουν παγκόσμια κυβέρνηση. Παγκόσμια κυβέρνηση. Επισήμως. Για να λυθούν τα προβλήματα. Ακούτε. Τώρα πριν 2-3 μέρες. Να λυθούν τα προβλήματα με την παγκόσμια κυβέρνηση. Τα κοινωνικά. Γιατί έχουμε φτάσει σε κοινωνικό αδιέξοδο. Τα οικονομικά. Σε πλήρες αδιέξοδο. Τα πολιτιστικά και τα πολιτισμικά. Με το ανακάτεμα των πολιτισμών. Και ευματικά. Απίστευτο. Λες και δεν έχει διαβάσει ποτέ τη γραφή. Λες και δεν ξέρει τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση και ένας άρχον. Μόνο στην Αποκάλυψη θα υπάρχει ένας παγκόσμιος ηγέτης. Ποτέ δεν έχει υπάρξει. Και ταυτόχρονα τώρα στην Ασίζη. Πάλι ο Πάπας δημιουργεί την πανθρησκεία, τον διαθρησκευτικό, τη διαθρησκευτική παγκοσμιοποίηση. Μαζεύονται μάγοι, επαειδοί, όλες οι θρησκείες να προσευχηθούν και για πρώτη φορά πάνε και άθεοι. Αδελφοί, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μέσα από τον διαδογματικό οικουμενισμό ξεκίνησε και έφτασε στο διαθρησκευτικό οικουμενισμό που θα καταλήξει, εμείς το ξέρουμε, στη Βαβυλώνα σύντομα. Και δεν υπάρχει χρόνος, τρέχουνε, βιάζονται όλοι να προφτάσουνε, να σώσουνε τον κόσμο με τον Αντίχριστο. Βιάζονται, τρέχουνε. Και για τον παγκόσμιο ηγέτη είναι τρομακτικό το ότι επισήμως το ανακοίνωσε ο Πάπας, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ανακοινώθηκε από επίσημα χείλη. Και όσο υψώνεται το πνεύμα του Αντίχριστου, τόσο θα υψώνεται και το πνεύμα του Θεού.
Δεν είναι τώρα να κάνουμε λάθη. Δεν είναι τώρα ότι εξηγούμε τις γραφές. Αλλά είναι ότι βλέπουμε το γεγραμμένο λόγο να πραγματοποιείται. Και το κήρυγμα πλέον του το τέλος επλησίασε, δεν το λένε οι εκκλησίες, το λέει ο κόσμος, το λένε οι άνθρωποι. Πού πάμε? Δεν υπάρχει προοπτική, δεν υπάρχει μέλλον. Ένας θα σώσει τον κόσμο, ένας παγκόσμιος ηγέτης, τον οποίον ετοιμάζουν και ο οποίος προετοιμάζεται. Εμείς ξέρουμε όμως ότι ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Τη μία, την Αγία, την Περιστερά Του, την οποία, όπως ο ίδιος ομολόγησε, «Συ είσαι Πέτρος και η ταύτης της Πέτρας εγώ, ο Χριστός, θα οικοδομήσω την Εκκλησία Μου». Όχι οι δογματικοί ηγέτες, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι θρησκευτικοί άρχοντες, απέτυχαν, θα το πω πιο σωστά, αποτύχαμε. Μόνο ο Χριστός θα οικοδομήσει την Εκκλησία Του. Γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε να κάνει χάρη ο Θεός να είμαστε μέσα σε αυτή τη μία Εκκλησία που θα έρθει να παραλάβει. Γι' αυτό προσευχόμαστε να προσέχουμε. Μην πλανηθούμε. Βλέπετε, μη σας πλανήσει τι φωνάζει ο Χριστός. Το ρώτησαν για τις έσχατες ημέρες. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε για να δυνηθείτε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα αναγίνωση. Το βλέμμα μας λοιπόν, αδερφοί, η βοήθειά μας έρχεται μόνο από τον Χριστό. Το βλέμμα μας στον Χριστό. Με φόβο Θεού θα πλησιάσουμε τον Χριστό. Με τρόμο θα τρέμουμε στο Λόγο Του. Και θα εξητούμε την πλήρωση και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί μόνο Αυτός, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Επαναλαμβάνω. Μόνο ο Παράκλητος έχει εξουσία από το Θεό να οδηγήσει τον κάθε έναν άνθρωπο που θέλει, που εξητά, που επικαλείται, που μελετάει. Μόνο ο Παράκλητος έχει την εξουσία να οδηγήσει τον κάθε έναν άνθρωπο εις πάσαν την αλήθεια από τότε, σήμερα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 257. Ύμνος 257 από τα μεγάλα υμνολόγια.